Μεσημέρι Κυριακή στη βροχερή σταλίδα. Αρκετοί οι τουρίστε που κινούνται στο δρόμο και βλέποντα τον τηλεοπτικό φακό εκφράζουν μπροστά σε αυτόν την αγάπη του για την Κρήτη. Άλλωστε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τουριστών που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο Δήμο Χερσονήσου είναι repeaters, δηλαδή επαναλαμβανόμενοι. We are είναι γεγονό ότι η μεγαλύτερη πρίκα για τον κριτικό τουρισμό είναι οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστε. Άλλωστε, δικαίω η Κρήτη είναι πρώτη στη λίστα των repeaters, αφού εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ω ένα από του σημαντικότερου τουριστικού προορισμού στην Ευρώπη. Partly the fact that uh, it's not so hot for me. Ανθρώποι like πιο προχωρημένης ηλικία, διατεθειμένοι όμω να ξοδέψουν και να συναντήσουν τους φίλους που έχουν κάνει εδώ και χρόνια στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σταλίδα είναι μία από τις περιοχές που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρωτεύουσα των επαναλαμβανόμενων τουριστών. Οι εστιατόρια είναι πολύ εδώ και την ίδια ώρα οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες στην περιοχή του Δήμου της Χερσονήσου τονίζουν ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ροή τουριστών αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς αυτό δεν αποτυπώθηκε όσο θα έπρεπε στους τζίρους των καταστημάτων. Όχι, περιμέναμε περισσότερα, αλλά τίποτα. Πολύ χειρότερα από πέρυσι. Και αν η Κιάννη Κρήτη είναι ο βασικό τουριστικό κυρίαρχο τη Ελλάδα. Φαίνεται ότι αυτό δεν αποτυπώνεται στα χρήματα που δίνει το αθηνοκεντρικό κράτο προ την πιο βαριά τουριστική βιομηχανία. Αυτό το λένε και οι ίδιοι εργαζόμενοι στον τουρισμό που ζητούν επιτέλους υποδομές. Εγώ έχω 18 χρόνια εδώ. Τα ίδια πράγματα βλέπω κάθε χρόνο. Δεν υπάρχουν, δεν βλέπω κάτι άλλο καινούρια. νούρια. να προχωρήσουν οι ανθρώποι, να κάνουν τη βόλτα τους. Αυτά λένε οι φίλοι μα από την Σταλίδα ε, και να πούμε ότι τι επόμενε μέρε ο τηλεοπτικό σαρακό θα βρεθεί και σε άλλε τουριστικέ περιοχέ. Καθώ ήρθατε, δήμαρχε τη Χερσονήσου. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, θα σα ευχηθώ, κύριε Μαστοράκη. Αναλάβατε 1η Σεπτέμβριο όπω και όλοι οι συνάδελφοί σα στο νησί μα. Η τουριστική σεζόν στην Χερσόνησο ξεκίνησε πρώτη και φαίνεται ότι εκεί θα πέσει και η αυλαία, αφού οι πληροφορίες λένε ότι πολλά ξενοδοχεία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι και 10, 12, ίσω και 15 Νοεμβρίου. Σίγουρα φέτο η Χερσόνησο στο σύνολό τη και στι τρει παραλιακέ δημοτικέ ενότητε, και στι Γούβε και στα Μάλια και στη Χερσόνησο, διανύει μια καλή αριθμητικά τουριστική περίοδο. Μια καλή σεζόν, όπω έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, τα νούμερα πήγαν καλά και για του μεγάλου ξενοδόχου, και τι μεσαίε και τι μικρέ τουριστικέ μονάδε. Γιατί όμω οι φίλοι μα εκεί στην περιοχή. Λένε, ναι, επειδή βρέθηκα και εγώ στην περιοχή αρκετέ φορέ το καλοκαίρι, έβλεπα πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα τη Χερσονήσου φέτο ήταν τόσο διωγγωμένο που το Ηράκλειο τον Αύγουστο φαίνονταν σαν μια μικρή πόλη μπροστά σε αυτό που συνέβαινε στον δικό σα Δήμο. Γιατί δεν αποτυπώθηκε αυτό και στου τζίρου των καταστημάτων, ε, Σίγουρα η ποσοτική αύξηση στο, στις τουριστικέ αφήξει και στι διακυτερεύσει τη περιοχή μα. Ηταν δυσανάλογη με αυτό που κατέγραψαν γενικά οι επιχειρηματίε όλων των κλάδων και με μεγαλύτερο πλήγμα στο κομμάτι του εμπορίου. Δυστυχώ, αν και ο κόσμο ήταν περισσότερο, τα βαλάντια που μετέφεραν μαζί του οι επισκέπτε από όλου σχεδόν του προορισμού προ, 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 ήταν μικρό, σαφώ μικρότερα. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η υποτίμηση στη Ρωσία στην ουσία mm -hmm. αφαίρεσε ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα των επισκεπτών που κατάφεραν τελικά να έρθουν και όπως επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε η μείωση των αφήξεων από αυτή την περιοχή που περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από αυτό που καταγράφηκε. Κύριε Δήμαρχη, να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τα παράπονα το καλοκαίρι έπεφταν βροχή και εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV. Είναι τραγικό σε μια περιοχή όπως τον Δήμο της Χερσονήσου να γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση τουριστών σε μια λεωφόρο που είναι επιφορτισμένη κυκλοφοριακά από γιο τουριστικά πούλμαν, δίκυκλα, τις γνωστές σε όλες γουρούνες, ε, και θα το μεγαλώσω λίγο το ερώτημα, επίσης, αν κάποιος είχε την ευκαιρία να περπατήσει ή να οδηγήσει στους δρόμους του Ανισαρά, θα διαπίστωνε ότι το καλοκαίρι, ακόμα και σήμερα γίνεται αυτό, το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, γιατί είναι τραγικό να βλέπουμε τουριστικά πούλμαν να περνάνε μία ανάσα από τα κεφάλια των τουριστών, Ελλήνων και ξένων, που κάνουν μπάνια στην περιοχή, μπάνιο στην περιοχή, μπάνιο λιμανάκια. Είναι ένα ζήτημα το θέτω έτσι ω πακέτο, βεβαίω δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε τρία λεπτά. Είναι όμω ένα διαχρονικό πρόβλημα και νομίζω ότι καμιά δημοτική αρχή δεν έχει καταφέρει να κάνει το παραμικρό. Παρόμοιο το πρόβλημα βεβαίω και για τον κεντρικό δρόμο των Μαλλιών, ενώ πεζόδρομοι, πεζόδρομοι μόνο στα χαρτιά, στη Σταλίδα με γουρούνες που περνούσαν από παντού. Γενικά το ζήτημα της κυκλοφορίας ήταν ένα πρόβλημα φέτος στην ευρύτερη περιοχή και στις τρους παραγιακές ενότητες, χωρίς να ξέρετε καμία από αυτές. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα το έλλειμμα που υπήρξε από την πλευρά τη αστυνόμευση για τη στάθμευση με την παντελή έλλειψη φέτο τη δημοτική αστυνομία από τη δυναμικότητα του προσωπικού του Δήμου πλέον. Η δημοτική αστυνομία, όπω γνωρίζετε, ήρθε και προσαρμόστηκε στο σχέδιο τη ελληνική αστυνομία από τα μέσα Ιουλίου με αποτέλεσμα και να υπάρχουν προβλήματα και σε αυτή ακόμα την προσαρμογή, αυτήν καθ' αυτήν, αλλά στην ουσία να δημιουργήσει ένα μεγάλο έλλειμμα στην αστυνόμευση τη ευρύτερη περιοχή. Αυτό λοιπόν, μαζί σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που, των δρόμων, που κα, κατά ψέματα είναι διαχρονικά γνωστό ότι υπολείπονται στο σύνολο των υποδομών, αλλά και με την αύξηση του τουριστικού ρεύματο που είναι καταγεγραμμένη πλέον, συνετέλεσαν και δημιούργησαν αυτήν δυστυχώ την κακή εικόνα στο σύνολο του Δήμου. Και δεν θα εστιάσω μόνο Έχουμε σε ένα-δύο σημεία. Πρώτα παράπονα. Τα πρώτα παράπονα Α. αφορούν την περιοχή των Γουβών ότι και ορθώ το λένε οι τηλεθεατέ, όταν αναφερόμαστε στο Δήμο τη Χερσονήσου, το λέει και το όνομα. Όμω, ο Δήμο Χερσονήσου δεν είναι μόνο η Χερσόνησο, είναι οι Γούβε, είναι η περιοχή Κοκκίνη Χάνη, είναι πολλά σημεία. Θα προσέξετε Επίσης... ότι είπα εξ αρχή σε όλε ναι. τι ενότητε. Ναι, ακριβώ. Επίση, ένα θέμα που θέτουν οι τηλεθεατέ είναι ότι εδώ λέει και πάρα πολλά χρόνια μια περιοχή που υπάρχει ανάμεσα στη Χερσόνησο και στα Μάλια, νιώθει πάρα πολύ ριγμένη και αυτή είναι η περιοχή τη Ιταλία. Γιατί νιώθουν έτσι οι επαγγελματίε και οι κάτοικοι εκεί. Κοιτάξτε, όταν ε, οι επιχειρηματίε και οι κάτοικοι όλων των περιοχών είχαν συνηθίσει στη ροή των πραγμάτων όπω αυτά διαμορφωνόταν από του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, που τα οικονομικά ήταν σαφώ διαφορετικά από τα ζητούμενα τη εποχή μα, όταν τα δημοτικά τέλη ήταν 2% και όχι μισό το και όταν πλέον υπήρχε, υπήρχε μια ε, διαχείριση που απαντούσε καθαρά στα τοπικά πράγματα και αναπολούν αυτές τις εποχές, πιθα... φυσικό είναι και, ανα... και αναμενόμενο, να υπάρχει στην ουσία ένα έλλειμμα και να, θε... να δημιουργούνται συναισθήματα στους ανθρώπους ότι υπολείπονται πλέον των παλιότερων εποχών και βρίσκονται σε υποδιέστερη μοίρα. Είναι μεγάλο Αυτό... στοιχείο για εσάς η ισορροπή ανάπτυξη, γιατί φυ... έχετε και το εξή μεγάλο θέμα πρόκληση. Έχετε την πιο τουριστική περιοχή της Κρήτης, αν όχι της Ελλάδος, υπάρχει όμως και ενδοχώρα. Ε, να πάμε στα χωριά της Λαγκάδας, να ανεβούμε πάνω στο Μοχό, να φτάσουμε σε περιοχές πάνω από τις Γούβες. Και αυτές οι περιοχές δικαίως νιώθουν ότι η τουριστική βιομηχανία επισκιάζει τη δική της καθημερινότητα, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο. Εδώ ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι στα 3,5 τελευταία χρόνια, αυτά του Καποδιστριακού Δήμου, επειδή υπήρξε μια σαφέστατη πολιτική εξορθολογισμού των δαπανών νοικοκυρεύματο των οικονομικών, mm -hmm. δεν μπόρεσαν να απαντηθούν ζητούμενα σε τοπικά πράγματα στο σύνολο του Δήμου. Και στην παραλία και στην ενδοχώρα. Και στι περιοχέ όπω η Σταλίδα ή τα Μάλια, αλλά και στο λιμάνι τη Ιερσονήσου Ιωανισαρά και η Ανάληψη, και στι Γκούβε, και στο Κοκκίνι, και στο Βαθιανό Κάμπο. Και στην ενδοχώρα του, του Δήμου στο σύνολό τη. Αν εξαιρέσουμε κάποια έργα τα οποία μπόρεσαν να γίνουν και είχαν αναφορά στην ενδοχώρα μέσω του ΟΣΑΠΗ. Ε, γενικά, υπήρξαν ελλείμματα στι κατασκευέ και γενικά σε αιτήματα των υποδομών, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι των, των βιολογικών καθαρισμών που εξελίσσεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εμεί αυτό που προσπαθούμε εξ αρχή να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε πλέον στα νέα δεδομένα αναλογικά και με ίδια κατεύθυνση. Προ όλου του τομεί τη ανάπτυξη, τόσο στο παραλιακό κομμάτι, όσο και στην ενδοχώρα. Προσπαθούμε να παντρεύσουμε δράσει και ήδη το κάνουμε. Κλείνουμε mm -hmm. την εβδομάδα για τον τουρισμό με κεντρική εκδήλωση σε συνεργασία με τους φορείς στην Επισκοπή, και όχι στη Χερσόνησο ή στα Μάλια ή στι Γούβε. Το οποίο θεωρώ ότι, αν και είναι μια πολύ απλή και μονοσήματα εξέλιξη ή η οποία η εκδήλωση που έχει ένα τουριστικό ενδιαφέρον, εμεί στοχευμένα την κάνουμε στην ενδοχώρα του Δήμου. Πολύ πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει... για μας πολλά. Πολύ γρήγορα γιατί υπάρχει επικαιρότητα. Ε, επιστολή δική σας σήμερα. Το διάβασα και στο www.neacrete.gr. Ε, για την αναστολή τη λειτουργία του ΙΚΑ στην Χερσόνησο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Έχουμε πληροφορηθεί ότι με ΦΕΚ που έχει συσταθεί, το ΙΚΑ Χερσονήσου πλέον αναστέλει τη ε, δραστηριότητά του στην περιοχή, σαν υποκατάστημα του φορέα και πλέον η περιοχή, οι επιχειρηματίε, αλλά και οι ασφαλισμένοι, στερούνται αυτή τη βασική ε, υπηρεσία. Είναι λυπηρό όταν αυτό το κράτο, ε, στο άγχος της περικοπής των πόρων, λειτουργεί έτσι οριζόντια χωρί να σκέφτεται τα αυτονόητα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν εκατοντάδε επιχειρηματίε τη περιοχή, χιλιάδε ασφαλισμένοι τη περιοχή, να πρέπει να μετακινούνται από τη Χερσόνησο στην Αλικανασό ή στο Σταυρωμένο, αντί το ΙΚΑ να ισοσταθμίζει αυτή τη δαπάνη Μάλιστα. με το κόστο λειτουργία ενό ιδιόκτητου του κτηρίου, το οποίο στην ουσία επανδρώνεται από πέντε υπαλλήλου. Και με μια μεγάλη σημαντική υποδομή στο κομμάτι τη πρωτοβάθμια περίθαλψη, εντελώ ανενεργή και αχρησιμοποιητή εδώ και τόσα χρόνια από την ημέρα που κατασκευάσει αυτό το κτίριο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μιλή. Θα τα λέμε στη διάρκεια τη τηλεοπτική σεζόν.